νέες μορφές κινητοποιήσεων από τους αγρότες. Μετά τους αποκλεισμούς δρόμων και εφορίων, αποκλείουν τραπεζικά καταστήματα. Με ασθενοφόρα σαράβαλα, οι διακομιδές ασθενών από το ΕΚΑΒ στην Πάτρα. Τι καταγγέλνουν οι διασώστες που βγήκαν στους δρόμους της πόλης για να διαμαρτυρηθούν. Νέο ψαλίδι στις συντάξεις στέλνουν οι θεσμοί. Με κινητοποίηση απαντούν οι συνταξιούχοι. Φωτιά στην ορεινή Τριφυλία απείλησε το χωριό του Σελά. Έσει ο τέλος η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες. Επισοδιακή συνεδρίαση του Δήμου Ζακυνθίων κατά τη συζήτηση για τη διαχείριση των σκουπιδιών. Απευθεία σύνδεση. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 18 Φεβρουαρίου. Καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Σφίγγουν τον κλειό των κινητοποίησεών τους οι αγρότες με αποκλεισμούς όχι μόνο εθνικών οδών αλλά και τραπεζικών καταστημάτων πλέον. Το μήνυμά τους είναι ξεκάθαρο και δείχνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Από τους αγρότες της Λακωνίας ξεκίνησε η νέα μορφή κινητοποιήσεων των αγροτών της Πελοποννήσου που διαμαρτύρονται για το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Σε αυτήν περιλαμβάνονται όχι μόνο αποκλεισμοί δρόμων, αλλά και τραπεζών. Σήμερα το πρωί, αγρότες από τον Αγροτικό Σύλλογο Ευρώτα προχώρησαν σε αποκλεισμό της Τράπεζας Πειραιώς στη Σκάλα. Με τρακτέρ και σανό έφραξαν την είσοδό της, όπως ακριβώς είχε συμβεί και πριν λίγες μέρες στη ΔΟΗ της Πάρτης. Σήμερα μεταφέραμε τον μπλόκο του Ευρώτα, του Δήμου Ευρώτα, στην Αγροτική Τράπεζα στη Σκάλα. Για να δώσουμε ένα μήνυμα στο πάνω ότι πλέον το ξεπούλημα που έχει γίνει από την Αγροτική Τράπεζα και το χάρισμα που δόθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς με αποτέλεσμα όλες οι περιουσίες οι δικές μας να είναι υποθηκευμένες στην Πειραιώς και να μην ξέρουμε τι θα γίνει αύριο με τα κόκκινα δάνεια και ένα βέβαιο μέλλον που υπάρχει στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σκύψουν και να το καταλάβουν όλοι. Σε ανακοίνωσή τους, οι αγρότες προειδοποιούν πως θα αποκλείσουν και άλλα υποκαταστήματα τραπεζών στο νομό Λακωνίας, ενώ και σήμερα η γέφυρα του Ευρώτα επί της Εθνικής Οδού Σπάρτης Τρίπολης παρέμεινε κλειστή από τις 7 ως τις 8 το βράδυ. Στο μεταξύ, καλά κρατούν οι αποκλεισμοί των εθνικών οδών στην Πελοπόννησο, όπου συνεχίζεται παόριστον ο αποκλεισμός της Εθνικής Οδού Κορίνθου Αθηνών στο ύψος των διοδίων του Ισθμού σε παλαιά και εθνική οδό και η κυκλοφορία διεξάγεται από τον παραλιακό δρόμο μέσα από το χωριό Καλαμάκι. Στον αυτοκινητόδρομο Τρίπολης Κορίνθου, οι αγρότες έχουν κλείσει το δρόμο στα διόδια Νεστάνης από τις 6 το απόγευμα στις 11 το βράδυ και η κυκλοφορία διεξάγεται από την παλαιά εθνική οδό Τρίπολης Άργους μέσω Χλαδόκαμπου. Ταυτόχρονα, με πρωτοβουλία των αγροτών της Αρκαδίας και με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματικών τάξεων του νομού που αντιτίθεται στο ασφαλιστικό προσχέδιο νόμου, ο Σύλλογος Άξιον Εστί διοργάνωσε σήμερα εθελοντική ομοδοσία για την στήριξη των παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες. Στην Ηλία, με την Ποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς συνεχίζονται τρίωροι αποκλεισμοί στα μπλόκα Κουρτεσίου, Μαραθιά και Αγίου Γεωργίου. Στην Αχαΐα, αγρότες απέκλεισαν και σήμερα την Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, μέχρι τις 10 το βράδυ. Ακόμη, οι αγρότες της Αιγυαλίας έκλεισαν από τις 7 το απόγευμα και για 3 ώρες την Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, στο ύψος του Αιγείου. Με την ίδια ένταση συνεχίζονται κινητοποιήσεις και στην Αιτωλοκαρνανία. Ειδικότερα, αγρότες έχουν αποκλείσει την Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων στον κόμβο του Κεφαλόβρυσου, ενώ οι αγρότες της Ναυπάκτου αποφάσισαν να μετακινηθούν για να ενισχύσουν τον μπλόκο του Ευηνοχωρίου. Οι αγρότες δεν πτωούνται στον αγώνα τους και έχουν την πρόθεση να συνεχίσουν δυναμικά. Στο μεταξύ, νέες περικοπές στις συντάξεις ζητούν οι δανειστές, καθώς βλέπουν ότι το δημοσιονομικό κενό μεγαλώνει. Έτσι, αναζητούν το ύψος της νέας θυσίας που πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι. Άσχημα είναι τα νέα για τους συνταξιούχους από τους θεσμούς, καθώς αυτό το οποίο ζητούν οι δανειστές είναι περαιτέρω μείωση των συντάξεων και μάλιστα σε όλες τις κύριες, όπως επίσης και μείωση της εθνικής σύνταξης στα 250 ευρώ. Ο Γερούντα Έσεμπλουμ ανέφερε ότι το κεντρικό ζήτημα είναι ποιο βάρος θα σηκώσουν οι συνταξιούχοι. Προσέθεσε ότι γίνεται προσπάθεια να λυθούν βραχυπρόθεσμα ζητήματα, ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες περικοπές, αλλά δεν θέλησε να πει κάτι πιο συγκεκριμένο, λέγοντας ότι δεν είναι σε θέση ακόμα να απαντήσει. Δεν θα δώσουμε το δικαίωμα, θα αγωνιστούμε και δεν θα δώσουμε το δικαίωμα σε αυτή τη λικοσυμμαχία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω περικοπές συντάξεις. Εμείς λέμε όχι στον νόμο Λεμιτόμο και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Ήδη σαν συντονιστική επιτροπή αγώνα ομοσπονδιών συνταξιούχων προγραμματίζουμε και πραγματοποιούμε πλατιές συσκέψεις
όλων των, με τη συμμετοχή όλων των συνταξιούχων, όλων των ταμείων. Οι συνταξιούχοι απορρίπτουν τις προτάσεις αυτές και τονίζουν ότι στέκονται στο πλευρό όλων των επαγγελματικών ομάδων που αντιδρούν στο νέο ασφαλιστικό, σημειώνοντας ότι και οι ίδιοι θα δίνουν το παρόν στους δρόμους. Οι συνταξιούχοι πάντα είναι πρωτοπόροι σε αγώνες διεκδίκησης. Δεν θα σταματήσουμε εδώ. Εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε όλα όσα μας έκοψαν τα 6 τελευταία χρόνια. Γιατί πλέον, εάν δεν αντιδράσουμε και δεν ξεσηκωθούμε μαζί με όλες τις άλλες λαϊκές και ταξικές δυνάμεις, θα μας στείλουν στον Γεάδα. Αυτό εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Στις 2 Μάρτη γίνεται μια παμπελοπονιεσιακή συγκέντρωση συνταξιούχων στον πύργο. 11 η ώρα το πρωί και αναχώρηση από την Πάτρα με λεωφορεία 9:30. Από την μέγενη της λιτότητας πάντως φαίνεται ότι δεν θα γλιτώσουν ούτε τα εφάπαξ που παίρνουν όσοι βγαίνουν στη σύνταξη. Επεισοδιακή συνεδρίαση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου. Το θέμα είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Να συνδεθούμε απευθείας με Ζάκυνθο, με τη Βιβί Κωνσταντινίδου, τη συνάδελφο. Βιβί, καλησπέρα. Δώσε μας λίγο εικόνα τι ακριβώς γίνεται. Βλέπουμε και τα πλάνα. Βιβί, σε ακούμε. Ναι. Δεν σας ακούω, μισό λεπτό. Καταλαβαίνουμε, υπάρχει ένταση, ακούμε και τις φωνές. Είσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακυνθίων αυτή την ώρα. Μπορούμε να καταλάβουμε, βλέπουμε και τα πλάνα. Είχαμε λίγο ένταση πριν. Θέμα είναι η διαχείριση των σκουπιδιών. Δεν ξέρω αν μας ακούς. Αν μπορείς, πάρε μια ανάσα, Βιβί, σιγά-σιγά. Ναι, καταλαβαίνω. Βγήκα έξω γιατί γίνονται χειροδικίες μέσα στην αίθουσα. Δώσε μας λίγο. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια πάρα πολύ με μεγάλη ένταση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόλο που υπήρχε μάλλον μια μικρή παρεξήγηση σε ό,τι αφορά τη σημερινή βραδιά. Θα παρουσιαζόταν το τοπικό σχέδιο και όχι ακριβώς η τοποθεσία που θα γινόταν η εγκατάσταση της μονάδας. Θέμα για το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση και διαφορές μεταξύ τοπικών κοινοτήτων εδώ στη Ζάκυνθο. Να πούμε ότι έχουν έρθει από νωρίς, από την αρχή του Συμβουλίου, έχουν έρθει εδώ οι κάτοικοι της περιοχής των Αμπελοκήπων, στην περιοχή των οποίων έχει αποφασιστεί από το Δήμο να κατασκευαστεί η προσωρινή έστω μονάδα επεξεργασίας ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Παρουσιάστηκε η μελέτη από τον Διευθυντή του ΦΟΣΔΑ, του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τον κύριο Κάρδαρη και τον μελετητή. Ωστόσο, σημειώθηκε από τους από τους Δημοτικούς Συμβούλους Αντιπολίτευσης ότι πουθενά μέσα στο σχέδιο δεν αναφέρεται με λεπτομέρειες ότι πρόκειται για στεγασμένο χώρο. Αυτό ξεσήκωσε τρομερές διαμαρτυρίες, ένταση, πήγαν να χειροδικήσουν εναντίον των των Δημοτικών Συμβούλων της Συμπολίτευσης. Επιτέθηκαν στο Προεδρείο. Ευτυχώς κάποιοι ψυχρεμότεροι κατάφεραν να τους συγκρατήσουν. Ωστόσο, οι εντάσεις δεν έλειψαν, διότι όπως είπαμε, δεν αναφέρονται πουθενά λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο θέμα. Με αποτέλεσμα να διαπιστώνουν οι κάτοικοι ότι πρόκειται να χτιστεί στην περιοχή τους ένα εργοστάσιο το οποίο θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ίδια επιβαρημένη περιοχή, διότι έχει το βιολογικό. Άλλο θέμα που έφερε μεγάλη ένταση, διότι πιστεύουν και υποστηρίζουν και ίσως και με το δίκιο τους ότι δεν λειτουργεί ο βιολογικός υπολειτουργεί, δεν δέχονται άλλη επιβάρυνση. Με όποια γνώμη ήταν αντίθετη με αυτή, εκφράζουν μεγάλες διαμαρτυρίες. Φτάσαμε σε σημεία μέχρι και όχι με χειροδικίες, ευτυχώς προλάβαμε τα χειρότερα, αλλά με μεγάλο υβριολόγιο. Δεν βλέπω το Δήμαρχο. Απουσιάζει. Ο Δήμαρχος για πολύ σοβαρό οικογενειακό λόγο απουσιάζεται από τη Ζάκυνθο. Για να πάρεις μια ανάσα, δώσε μου για να πούμε και στους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν, αυτός ο σταθμός θα δημιουργηθεί στην περιοχή των Αμπελοκήπων, που είναι δίπλα στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, έτσι δεν είναι. Εκεί λοιπόν θα πηγαίνουν τα σκουπίδια, θα επεξεργάζονται. Και οι κάτοικοι ανησυχούν μήπως είναι ανοιχτός αυτός ο σταθμός εκεί που θα φορτώνουν και τα σκουπίδια. Και όχι μόνο. Mm-hmm. Από τη μελέτη που παρουσιάστηκε σήμερα φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη ούτε για το πού θα πηγαίνει το υπόλοιμα, ούτε ποια είναι η ποσότητα του υπολείμματος, τι ποσοστό υπάρχει. Έγινε μόνο μια πολύ θεωρητική παρουσίαση, έκθεση ιδεών όπως την χαρακτήρισαν πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Μ' ακούτε? Ναι, βέβαια. Ωραία. Σαν έκθεση ιδεών φάνηκε περισσότερο έτσι όπως το χαρακτήρισαν. Το αποτέλεσμα είναι ότι λείπουν οι σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν τους κατοίκους. Αν είναι στεγασμένο, πόση έκταση έχει το στέγαστρο, πού θα πηγαίνουν τα υπολείμματα. Αν υπάρχει άδεια από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και από τη Fraport, που είναι σίγουρη, όπως δήλωσαν πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, ότι κανένας από αυτούς τους φορείς δεν θα βάλει, και την επιχείρηση τη Fraport βέβαια, δεν θα υπογράψει σύμβαση με ένα έργο
το οποίο γίνεται δίπλα στο αεροδρόμιο, σε λίγα μέτρα από το αεροδρόμιο και δεν έχει στέγαστρο. Είναι και θέμα ασφαλείας. Δεν το συζητούμε. Είναι σε εξέλιξη. Φαντάζομαι θα είναι μακριά η νύχτα. Έτσι θα τραβήξει πολύ από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα τώρα. Όχι. Τη στιγμή που με καλέσατε, βγήκα έξω γιατί ήταν αδύνατο να μιλήσουμε από τον κλειστό χώρο που διεξάγεται η συνεδρία. Ακριβώς γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ένταση εκείνη την ώρα. Σηκώθηκαν οι κάτοικοι να επιτεθούν στον. Κυριολεκτικά να επιτεθούν και τον γλίτωσαν, ας πούμε, οι πιο ψύχρεμοι στον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης που είναι προσκύμενη προς το ΣΥΡΙΖΑ, φιλοπροσκύμενη προς το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασιμάτη, διότι είπε ότι ψηφίζει το σχέδιο και ότι θα έπρεπε και οι κάτοικοι να έχουν διαμαρτυρηθεί τα προηγούμενα χρόνια όταν υπήρχε ήδη το πρόβλημα και όχι τώρα άκερα. Να υπογραμμίσουμε ότι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος πολεμά, ας το πούμε έτσι, για να γίνει το έργο εκεί και κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες είναι ο κύριος Κοντονής, ο βουλευτής. Μάλιστα. Και υπουργός αθλητισμού. Που θεωρείται ότι τον θεωρούν ως υπεύθυνο της επιλογής, ότι υποστηρίζει μάλλον στεναρά σε κυβερνητικό επίπεδο την επιλογή των εμπελοκήπων, την οποία δεν θέλουν βέβαια κάτι κοινοτικότητα. Για τους λόγους που είπαμε. Το θέμα θα τραβήξει. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να λήξει τη συνεδρίαση, διότι δεν λαμβάνεται σήμερα απόφαση για το που θα γίνει. Είναι η συνεδρίαση σήμερα είναι για το γενικό σχέδιο, είναι πιο θεωρητικό που αφορά ποιος θα είναι ο τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων, όχι το που και οι λεπτομέρειες. Αυτό που προσπαθούσαν να πούνε και οι υπεύθυνοι που έκαναν την παρουσίαση, ότι θέλουν μια ολοκληρωμένη διαχείριση με διαλογή στην πηγή, αλλά δεν θα συζητιόταν σήμερα το μέρος που θα γινόταν η εγκατάσταση της μονάδας. Εκεί είναι μια ας το πούμε παρεξήγηση. Πολύ γενικόλογα. Πολύ γενικόλογα τα όσα υπόθηκαν. Είσαι Δημοτικό Συμβούλιο. Αν υπάρχει κάτι, θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σου. Μακάρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Μας έδωσε το ρεπορτάζ πληρέστατα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιβί Κωνσταντινίδου, και σε χαιρετάμε προς το παρόν. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μέρα με την ημέρα, οι Έλληνες όλο και κάτι σημαντικό στερούμαστε. Υποδομές στην παιδεία, στην υγεία, φαρμακευτική περίθαλψη δείχνουν να καταραίουν. Φτάσαμε στο σημείο να τρέμει η ψυχή μας, μην αρρωστήσουμε και χρειαστούμε νοσοκομείο. Η κινητοποίηση διαφορετικών κλάδων είναι φαινόμενο καθημερινό. Σήμερα ήταν η σειρά των εργαζομένων του ΕΚΑΒ να βγουν στους δρόμους της Πάτρας. Όπως λένε οι ίδιοι στον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, τα ασθενοφόρα είναι σαράβαλα, με τα περιστατικά που περιγράφουν να είναι, αν μη τι άλλο, κωμικοτραγικά. Κραυγή αγωνίας από τα πληρώματα του ΕΚΑΒ στην Πάτρα. Οδηγοί και διασώστες παίζουν τη ζωή τους και τη ζωή των ασθενών που μεταφέρουν κάθε μέρα κορώνα γράμματα, αφού όπως καταγγέλουν τα οχήματα είναι άκρος επικίνδυνα. Μόλις χθες, κατά διάρκεια διακομιδής μιας εγκύου στο νοσοκομείο, το ασθενοφόρο ξέμεινε στο κέντρο της Πάτρας και πολίτες το έσπρωχναν για να πάρει μπροστά. Εχθές το βράδυ πάλι ξέμεινε ασθενοφόρο με εγκυμονούσα, Κορίνθου και Αγίου Νικολάου. Και το έσπρωχνε πολίτης, κύριε. Εγώ δούλευα βράδυ χθες το βράδυ και το άκουσα στον ασύρματο. Πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος πόσο σημαντικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Τα ασθενοφόρα χαρακτηρίζονται από τους ανθρώπους που τα οδηγούν επικίνδυνα, με πολλές μηχανικές βλάβες. Όμως η ανάγκη για να μην χαθούν ζωές είναι μεγάλη. Αν σας δώσω το κλειδί να οδηγήσετε το αυτοκίνητο, στη γωνία θα σας σβήσει. Δεν θα το πάτε και θεωρώ ότι είστε οδηγός. Δεν θα μπορείτε να το κινήσετε. Στρίβουμε δεξιά και πάει αριστερά το αυτοκίνητο. Στρίβουμε αριστερά και ακούμε κρακ-κρακ πίσω. Και αυτό το κρακ-κρακ μπορεί να είναι μια αξόνιο, ένα ακρόμπαρο. Μηχανικοί που μας ακούνε σήμερα καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Και τα κινούμε τα αυτοκίνητα στο φιλότιμό μας. Οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, ζητώντας βοήθεια ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Κάνουμε δημόσια έκκληση για ενίσχυση του ΕΚΑΒ με καινούργια αυτοκίνητα, γιατί τα ήδη υπάρχοντα αυτοκίνητα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λόγω της υπερβολικής χρήσης, έχουν κάνει προπολού τα χιλιόμετρα που έπρεπε. Και ήδη τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι αυτή τη στιγμή στο συνεργείο. Τα άλλα που είναι αυτή τη στιγμή στην κίνηση, ανά πάσα στιγμή ξεμένουν στο δρόμο. Ένα ακόμα θέμα που έχει προκύψει είναι και η δυνατότητα που δίνεται πλέον σε εργαζόμενους στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να προσφέρουν υπηρεσίες ασθενοφόρου. Αυτό, όπως λένε οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, είναι επικίνδυνο, καθώς χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει αυτή τη δουλειά, η οποία επιβαρύνει σημαντικά και την ψυχική κατάσταση των διασωστών. Το σημαντικότερο παράπονο όλων, θεωρώ, είναι ότι δεν έχουμε την ψυχολογική υποστήριξη από την υπηρεσία. Βιώνουμε δυσάρεστες καταστάσεις και λόγω της έντασης και των προβλημάτων τα μεταφέρουμε στις οικογένειές μας. Πάμε το μεσημέρι στο σπίτι και αντί να πάρουμε το παιδί μας αγκαλιά να παίξουμε, το κάνουμε στην άκρη γιατί έχουμε φορτιστεί ψυχικά και σωματικά από αυτά που αντιμετωπίζουμε. Δεν υπάρχει τρόπος να αποφορτιστούμε εμείς. Στη συνέχεια, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της Πάτρας.
Να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Άγιος Ανδρέας και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, ο κύριος Κώστας Πετρόπουλος, είναι μαζί μας απόψε. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα σας ζητήσω, κύριε Πετρόπουλε, πρώτα ένα σχόλιο για τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, με τους οποίους συνεργάζεστε καθημερινά. Και φυσικά μην ξεχνάμε πως και ήδη αντιδρούν στα όσα ακούγονται περί συμμετοχής εργαζομένων από τους Δήμους σε δομές υγείας. Ένα πρώτο σχόλιο, λοιπόν, για τους εργαζομένους του ΕΚΑΒ και την κινητοποίησή τους σήμερα και τα όσα περνάνε. Έχουν οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, έχουν σοβαρά προβλήματα. Έχουν απόλυτο δίκιο που βγαίνουν να διεκδικήσουν αυτά τα προβλήματα στους δρόμους. Οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ αντιμετωπίζουν, μπορώ να πω, αυτή την περίοδο δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι ο στόλος τους, ο οποίος δεν ανανεώθηκε, παρότι υπήρξαν δεσμεύσεις για τα χρήματα, υπήρχαν δεσμευσμένες πιστώσεις σε επίπεδο περιφέρειας, πιστώσεις οι οποίες δεν απορροφήθηκαν με ευθύνη, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, και σε αυτήν έπρεπε να εκφράσουν την εναντίωσή τους. Μια εναντίωση η οποία, ξανατονίζω, είναι πάρα πολύ σοβαρή. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι μεγάλες και οι τραγικές ελλείψεις που έχουν σε προσωπικό. Ελλείψεις που αξίζει να το τονίσουμε ότι η κυβέρνηση από τη μία πλευρά βγαίνει δια τηλεοράσεως και προσλαμβάνει κόσμο στο ΕΚΑΒ και γενικότερα στον χώρο της υγείας, προσλήψεις που δεν τις έχουμε δει ποτέ μέχρι σήμερα, και από την άλλη προσπαθεί να καλύψει αυτά τα κενά που υπάρχουν, τα όντως σοβαρά κενά, τραγικό. Καταθέτοντας μια τροπολογία πριν από λίγες μέρες στη Βουλή, προσπαθεί να μεταφέρει την ευθύνη των κενών που υπάρχουν στο ΕΚΑΒ, να την αναλαμβάνουν οι οδηγοί των απορριμματοφόρων και οι πυροσβέστες που έχουν, όποιοι έχουν δηλαδή τρίτης κατηγορίας δίπλωμα. Αν είναι δυνατόν δηλαδή να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα του ΕΚΑΒ μέσα από αυτές τις διαδικασίες, και μάλιστα την περίοδο που οι εργαζόμενοι και όλοι και οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας διεκδικούμε την επέκταση, την περαιτέρω επέκταση του ΕΚΑΒ σε όλους τους νομούς, έτσι ώστε τουλάχιστον η προνοσοκομιακή φροντίδα, η άμεση αντιμετώπιση κάποιων περιστατικών, να μπορεί να επιληφθεί το ΕΚΑΒ και να μπορεί να δίνει λύσεις που δεν μπορεί να τις δώσει σήμερα με το υπάρχον προσωπικό και με την υπάρχουσα και με τα υπάρχοντα αυτοκίνητα. Τα ίδια και μεγαλύτερα προβλήματα και στα νοσοκομεία, έτσι, και εσείς στον Άγιο Ανδρέα που είστε πρόεδρος. Στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, ναι, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Τώρα, στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Μπορώ να πω ότι είναι λίγο παρεμφερή και με αυτά του ΕΚΑΒ. Έχουμε δηλαδή αρκετά μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, και από την άλλη είμαστε και εμείς θύματα της ίδιας πολιτικής. Υπήρξαν χρήματα, πιστώσεις που διατίθονταν εξ ολοκλήρου από την περιφέρεια για την ανέγερση, για την ολοκλήρωση μάλλον της σεισμικής θωράκισης, του προβλήματος που υπήρχε στο κεντρικό μας κτίριο από το σεισμό, και δυστυχώς με ευθύνη, αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία δεν διευκόλυνε τη ροή της εκταμείευσης όπως θα έπρεπε, ανάλογα δηλαδή με τις εργασίες που γίνονταν, με αποτέλεσμα την 31/12 του 2015 να μην παραδοθεί το κτίριο και να μπαίνει σε νέες περιπέτειες που δεν ξέρω εάν και εφόσον αυτές οι περιπέτειες θα μας οδηγήσουν σε αίσιο τέλος όπως προσδιορίζουν τον Αύγουστο. Εμείς βέβαια, γενικά, πέρα από τον Άγιο Ανδρέα, γενικά οι νοσοκομιακοί υπάλληλοι αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα, και γι' αυτό το λόγο οφείλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί, 6 ώρα, συνδικαλιστές από την επαρχία, πλην Αθηνών δηλαδή, ήμασταν στο Υπουργείο, κάναμε κατάληψη του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, δεν αφήσαμε να μπει κανένας μέσα εργαζόμενος, και βέβαια δεν θα αφήναμε να μπει και κανένας από την πολιτική ηγεσία, η οποία έλαμψε δια της απουσίας της, καθαρά και μόνο για να διαμαρτυρηθούμε για την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση, βασικά ζητήματα. Συναντήσατε κάποιον υπεύθυνο από το Υπουργείο? Την κοροϊδία που υπάρχει από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στα προβλήματά μας, σε ό,τι αφορά αυτό που είπα νωρίτερα. Αν συναντήσατε, λέω, κάποιον... Αν συναντήσατε κάποιον από το Υπουργείο, ρώτησα, στην κινητοποίηση σας τη σημερινή. Δεν συναντήσαμε, δεν υπήρξε κανένας. Δεν υπήρξε κανένας, και να υπήρξε, δεν υπάρχουν δηλαδή συνομιλητές σοβαροί και φερέγγοι, προκειμένου δηλαδή να καταθέσουμε τα προβλήματά μας και να πάρουμε σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις. Γι' αυτό το λόγο, για τρίτη συνεχή φορά,
μετά την κατάληψη, συναντηθήκαμε με τους συναδέλφους εργαζόμενους της Αττικής, οι οποίοι είχαν τετράωρη στάση εργασίας. Στις 12 η ώρα το πρωί πραγματοποιήσαμε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας και ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, όπου εκεί πήγαμε να βάλουμε ζητήματα θεσμικά, μισθολογικά, την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγινά, τα ζητήματα που έχουν προκύψει με το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό. Και παρότι οι δύο προηγούμενες κινητοποιήσεις μας προς το αρμόδιο, το συγκεκριμένο Υπουργείο, ήταν άκαρπες γιατί δεν θεάθη ο αρμόδιος υπουργός, παρότι του είχαμε στείλει και συγκεκριμένη επιστολή που του ζητούσαμε σήμερα να υπάρξει επιτέλους η συνάντηση, δυστυχώς επί ένα τέταρτο περιμέναμε κάτω να πάρουμε την απάντηση που είπε ότι ο υπουργός δεν μπορεί να μας δεχτεί, αλλά μπορεί να μας δεχτεί ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, τον μετακλητό υπάλληλο που έχει για να τον εξυπηρετεί για τα ρουσφέτια και όχι για τα προβλήματα που θέλουν να βάλουν οι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Βέβαια υπήρξε η αντίδραση και βέβαια από την πλευρά της κυβέρνησης υπήρξε η απάντηση με τα ΜΑΤ, με δύο δημιουργίες ΜΑΤ, οι οποίες έριξαν και χημικά στους εργαζόμενους, οι οποίοι ήταν έξω από το Υπουργείο διαμαρτυρώμενοι για τα δίκαια αιτήματα, για τα αιτήματα εκείνα που κρύβεται η κυβέρνηση, λέει ψέματα η κυβέρνηση και δεν δίνει καμία ουσιαστική απάντηση. Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση που μας παρήχατε απόψε στο Δελτίο, για όσα είπατε. Βέβαια, το θέμα είναι ότι όπως πάνε τα πράγματα κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές. Έτσι είδαμε και το ρεπορτάζ του Νίκου Τηγιαπρακά με τα ασθενοφόρα και τα όσα μας είπατε εσείς. Ελπίζουμε κάτι να γίνει ακόμα για προσλήψεις. Είπατε και στην αρχή ότι δεν έχουν φτάσει καν, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι ακριβώς όπως το είπατε. Θα είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Δεδομένου ότι φανταστείτε να οδηγεί ένα ασθενοφόρο ένας οδηγός απορριμματοφόρου και το περιστατικό λέει, με βάση τη διάταξη που κατέθεσαν την τροπολογία, θα το συνοδεύει νοσηλεύτρια από το κέντρο υγείας. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι στα κέντρα υγείας δεν υπάρχει επαρκής αριθμός νοσηλευτών. Πολλές βάρδιες, η απογευματινή και η νυχτερινή, δεν καλύπτονται καν. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν να αρρωστήσει κάποιος, να χρειαστεί μια τέτοια διακομιδή και να κληθεί ένας οδηγός απορριμματοφόρου να τον διακομίσει. Ποια θα είναι η τύχη αυτού του ανθρώπου? Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει και υπόθεση και όλων των φορέων αυτή η εξέλιξη, αυτή η κίνηση της κυβέρνησης, την οποία θα πρέπει να την καταδικάσουν άπαντες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πετρόπουλο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Εχμές για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε το ΠΑΣΟΚ στην τελευταία προεκλογική περίοδο άφησε ο υπεύθυνος της οικονομικής πολιτικής του Κηδισσό, ο κ. Φίλιππος Αχινίδης, ο οποίος δεν παρήλειψε να αναφερθεί και στην ανασύνθεση της κεντροαριστεράς και πώς αυτή θα επιτευχθεί. Στην Πάτρα βρέθηκε ο πρώην Υπουργός Οικονομίας Φίλιππος Αχινίδης, ο οποίος παρέστη στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών Πάτρας. Ο πρώην Υπουργός μίλησε για τη συνέχιση της αυτόνομης πορείας του Κηδισσό και προσέθεσε ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί όλες οι διαδικασίες για την διοργάνωση του συνεδρίου του κόμματος. Κάναμε μια προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες. Δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να είμαστε έτοιμοι ώστε να κατέβουμε στις εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και προχωρούμε στην διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για να πάμε συντεταγμένα στο συνέδριο το οποίο έχουμε ανακοινώσει ότι θα κάνουμε. Το προγραμματικό συνέδριο όπου θα παρουσιαστούν και οι θέσεις του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Ο κ. Αχινίδης αναφέρθηκε και στις συζητήσεις για τη δημιουργία ενός ισχυρού πόλου στην κεντροαριστερά και εκτίμησε ότι οι συζητήσεις αυτές πρέπει να γίνουν με κανόνες σύνθεσης και συλλογικότητας. Είναι γεγονός ότι ο χώρος αυτός πλέον έχει καταγράψει τη χειρότερη επίδοση ιστορικά στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 και πολλοί θέτουν το ερώτημα εάν υπάρχουν οι δυνατότητες για την ανασύνταξή του. Θεωρώ ότι ναι, υπάρχουν δυνατότητες για την ανασύνταξη, αλλά το ζήτημα είναι όχι να προχωρήσουμε σε μια τεχνητή συγκόλληση, αλλά να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορούσε να γίνει αυτή η ανασύνταξη. Ευθύνη λοιπόν έχουν όλοι όσοι αγωνιούν για την επόμενη ημέρα των δυνάμεων του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού να προσέλθουν στο τραπέζι, αλλά όταν προσέρχονται στο τραπέζι να ξέρουν ποιο είναι το θέμα το οποίο καλούμαστε να συζητήσουμε. Ενιαία αφήγηση για το γιατί έφτασε η χώρα στην κρίση, ενιαία αφήγηση γιατί η χώρα δεν κατάφερε από το 2010 μέχρι σήμερα να ξεφύγει από την κρίση και ποια είναι η Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Το στέλεχος του κινήματος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στους κυβερνητικούς χειρισμούς στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης, κάνοντας λόγο για επικίνδυνα παιχνίδια που εκθέτουν τη χώρα στο εξωτερικό. Το μέλλον της Ευρώπης δεν είναι φράχτες και ρατσισμός, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, η οποία εξετάζει το προσφυγικό αλλά και τις σχέσεις της Βρετανίας με την Ένωση. The financial crisis which has remained
Η ασφάλεια λοιπόν είναι ζωτική σημασία και πρέπει να λύσουμε αυτή την κρίση όπως και την κρίση του προσφυγικού. Πρέπει λοιπόν να μείνουμε ενωμένοι και πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι. Ωστόσο, ενωμένοι και με αλληλεγγύη παντού, σε όλα τα πεδία. Όχι μόνο στο βόρειο-δυτικό κομμάτι της Ευρώπης, αλλά και στο νότιο-ανατολικό κομμάτι αυτής, στη Μεσόγειο θάλασσα επίσης. Η λύση του προσφυγικού ζητήματος, κατά την άποψή μου, δεν είναι να οικοδομούμε φράχτες και να προωθούμε το ρατσισμό στην Ευρώπη. Το μέλλον της Ευρώπης δεν είναι τα τείχη και η ξενοφοβία. Η Ευρώπη, με άλλα λόγια, δεν μπορεί να έγκυται μόνο σε κανόνες για κάποιους και σε αλακάρτ εφαρμογή για άλλους. Ευχαριστώ. Δείτε σε λίγο. Η περιφέρεια ετοιμάζεται να υποδεχθεί το καρναβάλι. Πού θα γίνουν εκδηλώσεις? Λεπτά μετά τις 9, σε εξέλιξη πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνια, να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Σε κόκκινο συναγερμό από χθες το βράδυ η περιοχή της ορεινής Τριφυλίας μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε και έφτασε στα όρια κατοικημένης περιοχής. Ευτυχώς, μετά από την επέμβαση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής, δεν θρηνήσαμε θύματα, ωστόσο η περιβαλλοντική καταστροφή είναι μεγάλη. Πάνω από 1000 στρέμματα θαμνόδους δασικής έκτασης έγιναν στάχτη από το πέρασμα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στις 7 το βράδυ στην περιοχή της ορεινής Τριφυλίας. Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιρναν στην περιοχή, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και απείλησε το χωριό Σελάς, φτάνοντας μέχρι το κημητήριο. Υπήρξε κινητοποίηση και οι ψυχρεμότεροι συγκέντρωσαν πάνω από 20 ηλικιωμένους στο παλιό κοινοτικό γραφείο προληπτικά και για να μην αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών, αλλά στη συνέχεια δεν κρίθηκε απαραίτητη η εκένωση του χωριού. Στην περιοχή επιχειρούσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 30 οχήματα με 70 πυροσβέστες, ενώ από αέρος έκαναν ρήψεις και 2 καναντέρ. Την επιχείρηση συντόνισε ο περιφερειακός διοικητής Πελοποννήσου, αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Γιώβας. Τελικά η πυρκαγιά ετέθη σε πλήρη έλεγχο. Αρκετές χιλιάδες μέτρα του εγκυοβιωτικού δικτύου σε Αλφιό και Πηνείο έχουν καθαριστεί τους τελευταίους μήνες. Τα έργα είναι σε εξέλιξη, συνεχίζονται. Κόντρα στις αντιξοότητες προχωρά το έργο του ΓΟΕΒ Αλφιού Πηνείου στην Ηλία για τη συντήρηση του εγκυοβελτιωτικού δικτύου. Τους προηγούμενους 4 μήνες έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα τμήματα πολιτικής προστασίας και τους Δήμους, αλλά και τους τοπικούς ΤΟΕΒ σε όλο τον ομό. Το επόμενο διάστημα αναμένεται οικονομική ενίσχυση μέσα από το ειδικό ταμείο εκτάκτων αναγκών που θα δώσει τη δυνατότητα στο ΓΟΕΒ να ολοκληρώσει το έργο των καθαρισμών φέτος και να προετοιμαστεί κατάλληλα για την επόμενη σεζόν. Ο οργανισμός υπέγραψε σύμβαση με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να δαπανηθεί το ποσό των 800.000 ευρώ για τα συγκεκριμένα έργα. Έχουμε καθαρίσει ένα μεγάλο μέρος των αποστραγγιστικών τάφρων και ειδικά των τάφρων εκείνων που υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Με το δικό μας μηχάνημα, με την τσάπα του ΓΟΕΒ, με τη συνεργασία της περιφέρειας και την πολιτική προστασία και λίγο με τους Δήμους. Αλλά κυρίως και με την συνεργασία των ΤΟΕΒ με τα δικά τους μηχανήματα. Και στην περιοχή του Πύργου, στη ζώνη του Αλφιού και στην ζώνη του Πηνιού. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί το δίκτυο είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορεί να καθαριστεί μέσα σε 4 μήνες, όπως γνωρίζετε. Το προσωπικό είναι ελάχιστο, τα μηχανήματα δεν υπάρχουν. Μία τσάπα η οποία επισκευάστηκε έχουμε. Βέβαια έγινε μια πολύ καλή επισκευή και δεν έχουμε σταματήσει μέχρι σήμερα. Καταφέραμε χθες να υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου μεταξύ του ΓΟΕΒ και της περιφέρειας. Υπέγραψα εγώ από την πλευρά του ΓΟΕΒ και ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Γεωργιόπουλος από την πλευρά της περιφέρειας. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο αφού πέρασε από προσυμβατικό έλεγχο στο ηλεκτρικό συνέδριο και ενεκρίθη. Αυτή τη στιγμή προωθήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας και εντός λίγων ημερών θα δημοπρατηθεί. Θα μου πείτε, ο χειμώνας πέρασε. Δεν πάμε να καλύψουμε το φετινό χειμώνα, αλλά και τον επόμενο χειμώνα.
Τους τελευταίους μήνες έχουν καθαριστεί αρκετές χιλιάδες μέτρα του γεωβελτιωτικού δικτύου τόσο στην περιοχή του Αλφιού όσο και στην περιοχή του Πηνιού και έχουν γίνει παρεμβάσεις για τη βελτίωσή του. Να αλλάξουμε θεματική ενότητα. Με αισιοδοξία αντικρίζουν τα Ιόνια τη νέα τουριστική περίοδο. Με την περιφέρεια Ιωνίων Ίσου να έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα προβολής που, όπως υποστηρίζει, είναι πέραν από οτιδήποτε άλλο έχει γίνει στο παρελθόν και είναι σαφώς καλύτερο. Ήταν μια χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό στα Ιόνια νησιά, αλλά όχι τυχαία. Η αύξηση επισκεπτών, κυρίως μέσω αεροπορικών αφίξεων, ήταν αποτέλεσμα μιας συνολικής στρατηγικής με χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως είναι το διαδίκτυο και η προβολή σε μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια όπως το BBC, το CNN και το Travel Channel. Η παρουσίαση του σχεδιασμού που ακολουθήθηκε από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, με στόχο την ακόμη πιο βελτιωμένη εικόνα για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, έγινε στη Ζάκυνθο από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας, Σπύρο Γαλιατσάτο. Χωρίς τουριστικές επιχειρήσεις και τουριστικούς επιχειρηματίες δεν υπάρχει. Και έχω την τιμή και την τύχη να προέρχομαι από τον κλάδο των επιχειρηματιών του τουρισμού και το νιώθω. Αυτό που σας λέω βγαίνει από μέσα μου. Στην παρουσίαση ήταν παρόν και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, Θόδωρος Γαλιατσάτος, που παρουσίασε τη γενικότερη θέση της περιφέρειας για την τουριστική προβολή των Επτανήσων. Ο ρόλος της περιφέρειας είναι να δημιουργήσει το πλαίσιο που κάνει το προϊόν που υπάρχει στα Ιόνια νησιά να είναι πιο γνωστό και επομένως να αναζητείται από όλο και περισσότερους επισκέπτες. Η καμπάνια περιλαμβάνει βίντεο για τα Ιόνια νησιά που έχει ήδη ανέβει στο YouTube για να προβάλλεται και στο CNN, με τις επισκέψεις να έχουν ξεπεράσει τα 166 εκατομμύρια. Δημοσιογράφοι και bloggers που προσκλήθηκαν από την περιφέρεια στα Ιόνια πρόβαλαν στη συνέχεια το εντυπωσιακό του υλικό στο διαδίκτυο, ενώ καμπάνιες της περιφέρειας έγιναν στον ελληνικό και ξένο τύπο. Το συνολικό κόστος του προγράμματος που έχει ορίζοντα μέχρι το 2020 ήταν 202 εκατομμύρια ευρώ. Είναι γεγονός ότι από την πρόσφατη μεγάλη καμπάνια που έκανε η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, ήδη τολμώ να πω ότι στις εκθέσεις που ακολούθησαν και οι οποίες εξελίσσονται εντός του 2016, φαίνονται σημάδια μεγάλης αναζήτησης της περιφέρειας και αυτό δεν ξεχωρίζει κάποιο από τα νησιά μας. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μάλιστα πέραν από το συνηθισμένο σε κλίνες στα Ιόνια νησιά. Στη συνάντηση, οι επιχειρηματίες του τουρισμού αλλά και το σύνολο των φορέων συμφώνησαν ότι η τουριστική προβολή απαιτεί σύγχρονα μέσα και κυρίως το διαδίκτυο. Ωστόσο, εκφράστηκαν και απόψεις πως δεν δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στο πολιτιστικό στοιχείο των Ιωνίων, ενώ δεν προβλήθηκε όσο έπρεπε η Ζάκυνθος. Πάντως, το σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία του προγράμματος είναι οι συνέργειες και οι συνεργασίες όλων συνολικά των φορέων. Και στο σημείο αυτό, φάνηκε πως τα Ιόνια νησιά έχουν επιτύχει το στόχο τους. Και από τη Ζάκυνθο πάμε στην Κεφαλονιά. Ο αντιδήμαρχος κ. Βαγγέλης Γιακάτος και υπεύθυνος του τουρισμού στο νησί είναι μαζί μας. Να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, κύριε Γιακάτε. Καλησπέρα σε εσάς και στους θεατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή της πρόσκλησης. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να μας δώσετε λίγο εικόνα. Είδαμε την τουριστική προβολή στα Επτάνησα από την περιφέρεια. Είδαμε τις ενέργειες του Δήμου σχετικά με το 2016, την προβολή του νησιού. Πάμε λίγο και στην Κεφαλονιά. Συμμετοχή σε δεκάδες εκθέσεις από ό,τι βλέπω, έτσι. Ναι, βεβαίως συμμετέχουμε, διότι εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν παράλληλες δράσεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια δράση που να αναπληρεί κάποια άλλη, αλλά να τη συμπληρώνει. Το διαδίκτυο, ας πούμε, το οποίο φυσικά και δεν είναι σύγχρονο μέσο, αλλά είναι τα τελευταία 15 χρόνια πρωταγωνιστή, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια έκθεση που δημιουργεί διαπροσωπικές σχέσεις, γνωριμίες, επαφές, δηλαδή έχει το προσωπικό στοιχείο, βέβαια, που και αυτό είναι απαραίτητο. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι όλες οι δράσεις είναι χρήσιμες και επί τη ευκαιρία μου δίνεται η δυνατότητα να πω και συγχαρητήρια στην περιφέρεια, γιατί πραγματικά έκανε μια πολύ καλή δουλειά στο θέμα της προβολής. Παράλληλα όμως και εμείς, το κάθε νησί, διότι όπως γνωρίζετε, με άλλη συχνότητα λειτουργεί η περιφέρεια που προβάλλει σαν σύνολο τα Επτάνησα και με άλλη λογική λειτουργούν το κάθε νησί ξεχωριστά, το οποίο θέλει να πάρει κόσμο από οπουδήποτε αλλού. Βεβαίως εμείς χαιρόμαστε η Ζάκυνθος να προοδεύει και η Κέρκυρα, αλλά χαιρόμαστε ακόμα πιο πολύ όταν το δικό μας νησί έχει κόσμο και επισκεψιμότητα και όλα αυτά τα πράγματα. Σαφώς. Εμείς λοιπόν κάνουμε όλες αυτές τις δράσεις. Ήδη συμμετείχαμε, μάλλον για να το πω διαφορετικά, λειτουργούμε συμπληρωματικά ως προς την περιφέρεια. Mm. Όπου σε έκθεση η περιφέρεια έχει δικό της περίπτερο, θεωρούμε αυτονόητα ότι
εκπροσωπείται και η Κεφαλονιά και όλα τα νησιά. Όπου δεν υπάρχει περιφέρεια και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να προβληθούμε, έχουμε δικό μας περίπτερο, κάνουμε τις δικές μας επαφές. Αυτό έγινε πρόσφατα στο Ισραήλ, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Ισραήλ, όπου είχαμε συνεργασία με τον ΕΟΤ. Έγινε στην BIT στο Μιλάνο, που θεωρείται από τις μεγαλύτερες εκθέσεις της Ευρώπης μαζί με το Λονδίνο και το Βερολίνο, όπου είχαμε δικό μας περίπτερο ως Κεφαλονιά. Βεβαίως με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε και υλικό της περιφέρειας, αλλά το περίπτερο ήταν της Κεφαλονιάς, του Δήμου της Κεφαλονιάς. Και φυσικά στη Σουηδία, στην Γκρέκλαντ, που είναι μια γιορτή της Ελλάδας στην καρδιά της Σουηδίας, των σκανδιναβικών χωρών, γιατί όλες οι χώρες εκεί γύρω ενημερώνονται, όπου βεβαίως είχαμε και εκεί δικό μας περίπτερο ως Κεφαλονιά και το απολαύσαμε και κάναμε τις επαφές μας, κάναμε την προβολή μας. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προβάλλουμε περισσότερο. Τι μηνύματα παίρνετε, κύριε Κεκάτε? Τα μηνύματα είναι θετικά, γιατί τα νησιά μας είναι τόσο όμορφα που πραγματικά, δηλαδή, τι να πρωτοποιήσει. Θίξατε προηγουμένως το θέμα του πολιτισμού. Εμείς συνεχώς λέμε ότι το brand name της Κεφαλονιάς είναι ότι είναι το νησί του πολιτισμού, διότι αυτό μάθαμε από τους παππούδες μας και αυτό κληροδοτούμε και στα παιδιά μας. Είναι γερά νησιά με πραγματικά πάρα πολλές δυνατότητες που εμείς θεωρούμε ότι δεν έχουν αναπτυχθεί όσο θα μπορούσαν. Δηλαδή, υπάρχει μια μεγάλη δυναμική. Εμείς έχουμε ένα θέμα με τα ξενοδοχεία, με την έννοια ότι υπάρχει ένας κορεσμός. Δηλαδή, χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερα ξενοδοχεία, να αναπτυχθεί περισσότερο αυτός ο τομέας. Λειτουργούμε πολύ θετικά σε συνεργασία με όλους τους άλλους φορείς και προσπαθούμε πάντα το καλύτερο δυνατόν. Μετά από Ισραήλ, Μιλάνο, Σουηδία και Κίνα, βέβαια, έτσι. Έχουμε συνεργασία. Καταρχάς, οι αμέσως επόμενες δράσεις είναι στο Βερολίνο, όπου θα συμμετάσχουμε και εκεί. Εκεί έχει η περιφέρεια δικό της περίπτερο, άρα δεν χρειάζεται να έχουμε δικό μας περίπτερο εμείς. Mm-hmm. Συμμετέχουμε όμως μέσα από το Πρόεδρο της Περιφέρειας. Αμέσως μετά έχουμε στο Μαϊάμι, όπου συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΤ και δουλεύουμε το τουρισμό της κρουαζιέρας, που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για το νησί μας και για την περιοχή μας γενικότερα. Και βεβαίως ξεκινάμε, έχουμε συνεργασία ήδη με την Κίνα, όπου κάνουμε προσπάθειες προβολής της Κεφαλονιάς στην Κίνα. Έχουμε συνεργασία, σας έστειλα μάλιστα και το δελτίο τύπου της πρόσφατης συνεργασίας που έχουμε με το Τσενζού, η οποία είναι μια περιοχή της τάξης των 5 εκατομμυρίων κατοίκων. Καταλαβαίνετε γιατί αριθμούς μιλάμε έτσι απίστευτους. Όπου θα γίνει κάποια στιγμή, νομίζω το Μάιο, μια έκθεση τουρισμού και η Κεφαλονιά θα είναι τιμόμενη περιοχή. Οπότε θα δοθεί η δυνατότητα να ενημερώσουμε πάρα πολύ κόσμο για τις ομορφιές του νησιού μας. Και επίσης με Γερμανία, με Κολονία, όπου έχουμε παράλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με το Δήμο της Κολονίας, όπου έχουν έρθει εδώ φοιτητές από την Κολονία στην Κεφαλονιά και τώρα ανταποδίδεται αυτό και φεύγουν κλιμάκια φοιτητών και επαγγελματιών στην Κολονία. Όπου θα τους επισκεφτώ και εγώ φυσικά, γιατί συνδυάζεται με το Βερολίνο. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Ωραία, ωραία. Είναι μια διαρκή προσπάθεια όλοι μας για το καλύτερο δυνατόν. Να είστε καλά, κύριε Κεκάτε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάρα πολύ. Είναι χαρά μου να μιλώ μαζί σας και πραγματικά το να προοδεύει όλη η περιοχή είναι το πιο σημαντικό από όλα. Καλό σας βράδυ, κύριε Κεκάτε. Ευχαριστούμε καλά, πολύ. Βράδυ. Πάμε σε μια άλλη είδηση τώρα. Τα αποθέματα σε κρασί θα πρέπει να δηλώσουν όλοι οι μικροί παραγωγοί, ακόμη και αυτοί που το διαθέτουν σε μικρές ταβέρνες ή μπακάλικα της γειτονιάς. Διαφορετικά κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για λαθρεμπορία. Στο στόχαστρο του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης μπήκαν και οι μικροί ενοπαραγωγοί της χώρας. Όσοι λοιπόν παράγουν κρασί και το πολλούν ακόμη και σε πολύ μικρές ποσότητες, όπως για παράδειγμα σε μπακάλικο ή σε ταβέρνα, θα πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν τα αποθέματά τους στο τελωνείο της περιοχής τους μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016, προκειμένου να φορολογηθούν. Η πληροφορία αυτή ανακοινώθηκε από τα τελωνεία όλης της χώρας μέσω δελτίο τύπου με το χαρακτηρισμό εξαιρετικά επίγον, προκειμένου να ενημερωθούν το συντομότερο δυνατό όλοι οι παραγωγοί για τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται. Όπως αναφέρουν πηγές από τα τελωνεία, το κρασί που πωλείται από μικρούς παραγωγούς και σε πολύ μικρές ποσότητες, λόγου χάρη σε μια ταβέρνα, πωλείται όπως είναι γνωστό χωρίς παραστατικά, άρα και χωρίς τους περιορισμούς του φόρου. Όπως είναι γνωστό, μετά την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί, όλοι οι ενοπαραγωγοί και οι ενοποιοί έπρεπε να δηλώσουν τα αποθέματα ίνου που διατηρούν στις αποθήκες τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, ώστε να υπολογιστεί το ύψος του ειδικού φόρου που αναλογεί σε κάθε επιχείρηση. Μαζί με τη δήλωση αποθέματος, οι ενοποιοί έπρεπε να καταθέσουν παράλληλα και δήλωση παραγωγής. Αυτή τη δήλωση έχουν στη διάθεσή τους και έχουν ήδη καταθέσει μόνο οι μεγάλοι παραγωγοί, στο πλαίσιο της επιβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αλλά κανείς από τους μικρότερους δεν έχει ακόμη προσέλθει.
Η δήλωση αποθέματος από μικρούς ερασιτέχνες παραγωγούς ήταν δύσκολο να γίνει από τη στιγμή που δεν διαθέτουν δήλωση παραγωγής ή διάγραμμα αποθήκης. Κατόπιν πολλών υπομνημάτων από τους τελωνιακούς υπαλλήλους της χώρας, το Υπουργείο αποφάσισε πως μόνο για φέτος οι μικροί παραγωγοί θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση αποθέματος μέχρι τις 4 Μαρτίου, χωρίς να απαιτείται παράλληλα και δήλωση παραγωγής. Υπενθυμίζεται ωστόσο πως η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο τις δηλώσεις για το 2015. Για το 2016, οι μικροί παραγωγοί θα πρέπει και αυτοί να υποβάλουν δηλώσεις. Η διαδικασία αναμένεται πολύπλοκη και θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα αφού ελάχιστοι παραγωγοί είναι σε θέση να διαθέσουν και να καταθέσουν αυτά τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις. Και το χειρότερο, τόσο οι ίδιοι οι παραγωγοί που δεν έχουν δηλώσει το απόθεμά τους, όσο και οι καταστηματάρχες ή οι εστιάτορες που θα προμηθευτούν κρασί από αυτούς, κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για λαθρεμπορία, αδίκημα που διώκεται ποινικά και διοικητικά, δηλαδή με φυλάκιση και υψηλό χρηματικό πρόστιμο. Προσοχή λοιπόν, όσοι παράγετε κρασί έστω και λίγο, πρέπει να το δηλώσετε. Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που αφορούν στην έναρξη νέων επιχειρήσεων για το 2015. Οι μισές από αυτές αφορούν στον κλάδο της εστίασης και σε καφετέρειες, νακ, μπάρ, εστιατόρια και όλα αυτά. Το ίδιο εντυπωσιακά είναι και τα στοιχεία που αφορούν στα λουκέτα των επιχειρήσεων για το 2015, στα οποία πρωτιά έχουν πάλι οι ίδιες επιχειρήσεις. Η κατηγορία της εστίασης συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσων θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Οι 5 στις 10 πιο συνήθεις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν να λειτουργούν το 2015 ανήκουν στην κατηγορία της εστίασης, ενώ συνολικά από τη λίστα των 50 επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μέσα στη χρονιά που πέρασε, η εστίαση αφορά τη μία στις 5 επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, οι συστάσεις εταιριών όλων των νομικών μορφών για τη χρονιά που πέρασε ήταν 29.993 και οι διαγραφές ήταν 26.347. Από αυτές όμως φαίνεται ότι οι 10 πιο δημοφιλείς κατηγορίες ήταν οι υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια, οι υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ, τα φαρμακεία είναι στην τρίτη θέση, ενώ ακολουθούν τα αναψυκτήρια, τα εστιατόρια, το λιανικό εμπόριο καλλιντικών και ειδών καλοπισμού, τα snack bar, η αγοραπολισία ιδιόκτητων ακινήτων, οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης και οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα marketing. Στον κατάλογο με τις πιο συχνές διαγραφές εταιριών, στην πρώτη από τις 10 πρώτες θέσεις είναι οι καφετέρειες και στη δεύτερη τα snack bar. Στην τρίτη θέση είναι τα σουβλατζίδικα ψητοπολία, ακολουθούν τα παντοπολία και τα καφενεία. Στην 6η και 7η θέση είναι το λιανεμπόριο ρούχων και παπουτσιών, ακολουθεί το λιανεμπόριο καλλιντικών και ειδών καλοπισμού, τα εστιατόρια και τα προϊόντα καπνού. Στις 10 πιο δημοφιλείς δραστηριότητες για το 2014, στις πρώτες θέσεις των ενάρξεων επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν υπάρχουν αλλαγές. Αλλαγές υπάρχουν στις 3 τελευταίες, που είναι οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, ακολουθούν οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα marketing και το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού. Στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας σχολίασαν σχετικά με τη διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων ότι αν και ενημερώνουν οι επιχειρήσεις στις υπηρεσίες γεμί των επιμελητήριων όπως έχουν υποχρέωση, ωστόσο κάποιες φορές οι τροποποιήσεις αυτές αργούν να εμφανιστούν στους σχετικούς καταλόγους λόγω καθυστερήσεων στη διοικητική εργασία. Αυτό ωστόσο δεν αλλάζει τη γενική εικόνα ότι η εστίαση είναι ο πιο δημοφιλής κλάδος έναρξης επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος του κλάδου εστίασης και αναψυχής Αχαΐας, ο κύριος Γιώργος Κοτοπούλης, είναι μαζί μας να τον δούμε και να τον καλησφαιρίσουμε, έτσι ώστε να συζητήσουμε λίγο τόσο για αυτό το θέμα, τα αποτελέσματα της έρευνας, αλλά και για τα υπόλοιπα, για την έκθεση κυρίως. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα στοιχεία αυτά που ακούσαμε στο ρεπορτάζ, ότι τα μισά από τα μαγαζιά που άνοιξαν το 2015 αφορούσαν στον κλάδο της εστίασης και αυτά που έκλεισαν πάλι ήταν, τα περισσότερα ήταν από αυτόν τον κλάδο. Αλήθεια είναι, έτσι είναι, ανοίγουν δεκάδες μαγαζιά καθημερινώς σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα και στην περιοχή της Πάτρας. Ανοίγουν καταστήματα διότι πιστεύουν ότι μέσα από αυτό το επάγγελμα ενδεχομένως να μπορέσουν να βγάλουν ένα αμεροκάματο. Δυστυχώς, μερικά από αυτά θα κατορθώσουν να επιβιώσουν και μερικά από αυτά θα μπορούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την επικράτεια. Γιατί όμως όλοι έχουμε το μυαλό μας στραμμένο προς τον κλάδο της εστίασης και αναψυχής, να τους βάλουμε μαζί αυτούς τους κλάδους? Γιατί όλοι σκεφτόμαστε να ανοίξουμε ένα καφέ ή ένα σουβλατζίδικο ή ένα εστιατόριο? Πώς πάει το μυαλό εκεί? Το έχετε σκεφτεί, το έχετε αναλύσει καθόλου? Διότι περνάμε έξω από ένα μαγαζί και βλέπουμε κάποιους ανθρώπους να κάθονται για πολλές ώρες πίνοντας καφέ ή τρώγοντας κάποιο σουβλάκι ή παίρνοντας μία πίτσα ή τρώγοντας σε κάποιο εστιατόριο ή κάποιο μαγειρίο, και νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον κλάδο μπορούν να βγουν χρήματα. Επίσης, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν μέσα σε αυτά τα καταστήματα, μετά από λίγο καιρό, επειδή είναι χιλιάδες,
έχουν και αυτή τη φιλοδοξία να ανοίξουν το δικό τους το κατάστημα, το δικό τους το μαγαζί, ευελπιστώντας ότι έτσι θα αποκτήσουν δουλειά και έτσι θα έχουν επάγγελμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στις... τα προβλήματα του κλάδου είναι πολλά, τα έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές. Να πάμε λίγο στη μεγάλη έκθεση που ετοιμάζεται, αν και είναι νωρίς. Εσείς δουλεύετε πυρετοδός εδώ και μήνες από ό,τι γνωρίζω, στην Γουέστια τον Απρίλιο, αρχές του Απρίλιου, έτσι δεν είναι? 9 με 11 Απριλίου ο κλάδος της εστίασης κάνει την πρώτη του έκθεση, η οποία λέγεται Γουέστια, είναι Δυτικής Ελλάδος, αφορά τη Δυτική Ελλάδα, αφορά τρόφιμα, ποτά, υπηρεσίες και εξοπλισμούς. Ευελπιστούμε ότι αυτή η έκθεση θα προσελκύσει πάρα πολλούς επισκέπτες, γιατί είναι ακριβώς αυτό που είπατε προηγουμένως, θα δημιουργούν πάρα πολλά μαγαζιά. Θα μπορούν να δουν μέσα σε αυτή την έκθεση πράγματα, προϊόντα, υπηρεσίες και εξοπλισμούς που τους ενδιαφέρουν τα μαγαζιά τους, είτε είναι παλιά είτε είναι καινούρια. Επιχειρήσεις από την Δυτική Ελλάδα, οι οποίες θα συμμετέχουν μέσα σε αυτή την έκθεση σαν εκθέτες, θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε δελεαστικές τιμές, καινούρια προϊόντα. Να γνωριστούμε μεταξύ μας, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες απευθύνονται στην εστίαση και στον χώρο της εστίασης και δεν γνωρίζαμε καν ότι αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται στην περιοχή μας. Ήρθε λοιπόν η ώρα να γνωριστούμε, ήρθε η ώρα να ανταλλάξουμε απόψεις μεταξύ μας. Στην έκθεση αυτή θα γίνουν ημερίδες, θα γίνουν οι ημερίδες που θα αφορούν το ΕΣΠΑ, θα γίνουν εφημερίδες που θα αφορούν τις τράπεζες και τον τρόπο που έχουν γίνει τα δάνεια. Θα γίνουν γευσιγνωσίες σε ποτά, σε κρασιά, στο ελληνικό πρωινό, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ελληνικό πρωινό και μια καινούρια καινοτομία να φτιάξουμε το ελληνικό κοκτέιλ. Να φτιάξουμε δηλαδή κοκτέιλ σε κάποια μαγαζιά από τον κλάδο αυτών, όπου θα έχει η βάση του θα είναι ελληνικό το προϊόν, να φτιάξουμε κοκτέιλ ελληνικά, ούτως ώστε να βοηθήσουμε τις τοπικές βιοτεχνίες ή βιομηχανίες και να αποφύγουμε τις εισαγωγές. Έχει ενδιαφέρον, υπάρχει ενδιαφέρον ήδη για την έκθεση, κύριε Κοτοπούλη, διότι εντάξει, δεν είναι, όσο και να το κάνουμε, οι εποχές είναι δύσκολες, έτσι? Βεβαίως, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Δεν γίνεται με κερδοσκοπικό σκοπό. Είναι το διοργανώνει ο Σύλλογος Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας, όπου δεν έχει σκοπό το κέρδος. Η επιτυχία μας θα είναι να μπορέσουν να βγουν τα έξοδα, να μπορέσει να γίνει ένας μεγάλος κύκλος εργασιών και το βασικότερο να καθιερωθεί αυτή η έκθεση και να γίνεται κάθε χρόνο, να μεγαλώνει, ούτως ώστε η εστίαση να αποκτήσει τη δικιά της έκθεση και η Δυτική Ελλάδα να αποκτήσει ένα μεγάλο γεγονός από το οποίο θα βγούμε κερδισμένοι όλοι. Βέβαια, όπως συζητάμε για τη Χορέκα και για ένα σωρό άλλες εκθέσεις μεγάλες, χρειάζεται. Που θα αφορά βεβαίως, μέσα σε αυτή την έκθεση έχουν χώρο οι ξενοδόχοι, έχουν χώρο τα τουριστικά γραφεία, έχουν χώρο οι ζαχαροπλάστες, οι αρτοποιοί και όλοι αυτοί και όλα τα συναφή επαγγέλματα τα οποία είναι συγκοινωνούν τα δοχεία με την εστίαση. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν στο δελτίο μας απόψε. Θα είμαστε σε επαφή βέβαια. Καναβάλι να έχουμε. Να είστε καλά. Καλό καναβάλι βέβαια. Μας δώσατε και την πάσα για το επόμενο θέμα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Η Πάτρα λοιπόν, η πρωτεύουσα του καρναβαλιού, φωταγωγήθηκε καρναβαλικά απόψε και για όλη τη διάρκεια της περίοδου. Στις 7, στην πλατεία Γεωργίου, η Δημοτική Αρχή άναψε τον καρναβαλικό διάκοσμο. Οι εργαζόμενοι στο τμήμα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου τοποθέτησαν τις προηγούμενες ημέρες τα στοιχεία που φέτος θα φωτίζουν το πατρινό καρναβάλι. Πατρινοί και επισκέπτες μπαίνουν σιγά σιγά σε διάθεση καρναβαλική και προετοιμάζονται για το πιο ξακουστό καρναβάλι της Ελλάδας. Όλοι πλέον μετρούν αντίστροφα για τη μεγάλη διοργάνωση που κρατά αμύωτο το ενδιαφέρον των καρναβαλιστών και όχι μόνο, και συνδυάζει κέφι, χορό, χρώμα και φαντασία. Από σήμερα λοιπόν η Πάτρα, η πρωτεύουσα του καρναβαλιού, φωταγωγήθηκε καρναβαλικά και είδαμε και τις εικόνες. Ξεκινούν τώρα, να μείνουμε στην ίδια θεματική ενότητα, την ερχόμενη Κυριακή εκδηλώσεις με πάρτι στην πλατεία Αγίου Αθανασίου στην Αμαλιάδα και ολοκληρώνονται την Καθαρά Δευτέρα. Κορυφαία στιγμή είναι η μεγάλη παρέλαση της 6ης Μαρτίου. Οι εθελοντές συνεχίζουν το έργο τους για την προετοιμασία των αρμάτων και του υπόλοιπου καρναβαλικού υλικού. Κάλεσμα για συμμετοχή στις καρναβαλικές εκδηλώσεις της Σίλιδας απευθύνει η Συντονιστική Επιτροπή Διοργάνωσης του Καρναβαλιού που επιστρέφει στην πόλη της Αμαλιάδας και εξακτηνώνεται σε πολλά σημεία του Δήμου. Την ερχόμενη Κυριακή ξεκινούν οι εκδηλώσεις με πάρτι στην πλατεία Αγίου Αθανασίου και ολοκληρώνεται την Καθαρά Δευτέρα. Κορυφαία στιγμή όμως είναι η μεγάλη παρέλαση της 6ης Μαρτίου.
Αδιάκοπα οι εθελοντές συνεχίζουν το έργο τους για την προετοιμασία των αρμάτων και του λοιπού καρναβαλικού υλικού και όλα θα είναι έτοιμα στην ώρα τους. Ξεκινήσαμε φέτος να κάνουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, αρκετές για πρώτη φορά, με τη συμπαράσταση του κόσμου και των εθελοντών. Και καρναβάλι θα έχουμε. Εδώ είμαστε στο χώρο που φτιάχνουμε τα άρματα, φτιάχνουμε μάσκες, φτιάξαμε μάσκες για την πόλη. Στόχος μας είναι να περάσουν καλά, να ξεφαντώσουν και να γελάσει ο κόσμος αυτές τις δύσκολες μέρες. Το πρόγραμμα που έχουμε καταρτήσει παντρεύει το παρόν με το παρελθόν. Έχουμε καταπληκτικά έθιμα της περιοχής, όπου θα αναβιώσουν οι σύλλογοι Μοριάς, Ρίζες και άλλοι σύλλογοι. Ξεκινήσαμε να επιστρέψουμε το καρναβάλι στην Αμαλιάδα, ύστερα από 15 χρόνια, να γνωρίσουν τα μικρά παιδιά τι είναι απόκριες και να μην χρειάζεται να πάνε στην Πάτρα ή οπουδήποτε αλλού για να το δούνε. Ξεκινάμε πολύ δυναμικά την Κυριακή με μια μεγάλη εκδήλωση, πάρτι, στην πλατεία Αγίου Αθανασίου. Στις 6 του Μάρτη, που είναι η μεγάλη παρέλαση, η μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση με άρματα και γκρουπ. Στα γκρουπ αυτά θα συμμετέχουν πάρα πολλά σχολεία, πάρα πολλές ομάδες από τους πολίτες μας και θα θέλαμε να σας καλέσουμε. Πάνω απ' όλα θέλουμε να βγάλουμε και να δώσουμε καλές στιγμές σε αυτή την εποχή για την Αμαλιάδα και καλύτερα να δώσουμε μια μήνυμα, μια ελπίδα για το μέλλον μας. Αυτό είναι το καλύτερο για τις στιγμές που περνάμε. Πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα της οποίας είναι μέρος εδώ στην αυτή. Την Κυριακή ξεκινάμε την έναρξη του καρναβαλιού μας. Καλούμε τον κόσμο να έρθει στην τελετή έναρξης για να δει τι ωραία πράγματα έχουμε ετοιμάσει. Επίσης, το πρόγραμμα έχει δημοσιευθεί στο Facebook και στις εφημερίδες. Μπορούν όλοι να το διαβάσουν και να δουν πού μπορεί ο καθένας να συμμετέχει, είτε σαν χορηγός είτε σαν συμμετέχοντας. Επίσης, η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που θα είναι στις 6 Μάρτη, καλούμε όλο τον κόσμο, όλου του νομού, να παρευρεθεί στην παρέλασή μας. Θα έχουμε πολλά happening, πολλά show. Θα υπάρχει σοκαλοπόλεμος, καραμαλοπόλεμος. Και όποιος θέλει να έρθει και εντυμένος μπορεί να μπει στο τελευταίο group, που θα είναι σαρδάμ και θα υπάρχουν όλοι, δηλαδή όλες οι στολές μαζί. Η Αμαλιάδα αποτελούσε την πρωτεύουσα της Ηλίας στις καρναβαλικές εκδηλώσεις την περίοδο της αποκριάς, όμως τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες ατόνισαν. Πλέον, χάρη στην πρωτοβουλία αρκετών πολιτών με πολύ μεράκι, το καρναβάλι θα ζωντανέψει και πάλι για να προσφέρει όμορφες στιγμές στους πολίτες στις πραγματικά δύσκολες εποχές που διανύουμε. Στο καρναβάλι μένουμε μια ενδιαφέρουσα εικαστική και καρναβαλική έκθεση. Θα εγκαινιαστεί 19 Φεβρουαρίου στην Γκαλερί Παλίσανδρο στην Πάτρα. Πρόκειται για εικαστικά έργα του τυπογράφου Αντώνη Παπαντονόπουλου, τα οποία εκτίθενται με την πολύτιμη βοήθεια της Ένωσης Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων. Η απόκριος και η προσωπηδοφορία την εποχή της διαβρώσεως είναι ο τίτλος της καρναβαλικής εικαστικής έκθεσης που θα εγκαινιαστεί στην Γκαλερί Παλίσανδρο στην Πάτρα στις 19 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι την τελευταία Κυριακή του καρναβαλιού. Στην έκθεση που τελεί υπό την αιγίδα της ΕΣΥΕΠΗΝ θα παρουσιαστούν έργα του εικαστικού και τυπογράφου Αντώνη Παπαντονόπουλου. Προάγει όλους εμάς και τις ιδέες τις οποίες ο καθένας έχουμε και ο καθένας προσπιζόμαστε και καθημερινά μέσα από τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, γενικά τα μέσα ενημέρωσης και βγάζει ένα καλύτερο πρόσωπο για τους δημοσιογράφους σε όλη την κοινωνία. Αφορμή για την έκθεση στάθηκε ένα άρθρο του 1881 με τον ίδιο τίτλο που κίνησε το ενδιαφέρον του καλλιτέχνη. Η έκθεση ουσιαστικά αντλεί το περιεχόμενό της από ένα άρθρο του Κωνσταντίνου Φιλόπουλου το οποίο μου παρουσίασε από το αρχείο του Κωστήτου Στεφανόπουλου, του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, η κυρία Νίκη Πετσάλη, πριν από μερικά χρόνια. Το οποίο, ο τίτλος του άρθρου είναι «Η απόκριος και η προσωπηδοφορία». Εγώ συμπλήρωσα ένα υπότιτλο, ο οποίος επιγράφει μάλλον, την εποχή της διαβρώσεως. Και η έκθεση βασίζεται πάνω σε αυτό, στη σημερινή κατάσταση που επικρατεί, που έχουμε και κάποιο πρόβλημα αξιών και κάποιο πρόβλημα ηθικής. Τα έργα δεν είναι κάτι όμορφα έργα, είναι κάτι έργα τα οποία είναι διαβρωμένα, όπως και η κοινωνία. Έτσι τουλάχιστον εκλαμβάνω εγώ. Ο Αντώνης Παπαντονόπουλος είναι αυτοδίδακτος δημιουργός και έχει ασχοληθεί και με την έρευνα και την ανάδειξη λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις παραδοσιακές τεχνικές της γραφής και της τυπογραφίας. Έχει μάλιστα γράψει και ένα σχετικό βιβλίο με τίτλο «Πορεία γραφής και γραφικών τεχνών». Αμέσως τώρα σύντομη ενημέρωση για τον καιρό. Ακολουθεί εκπομπή
Άλλη άποψη με τον Νίκο Γιαπρακά. Στη συνέχεια, απέναντι με τον Περικλή Πατσούρη. Λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, η με νεότερη προγραμματισμένη ενημέρωση. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης.